Πρεμιέρα κάνει αύριο 13 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τελευταίες εκτιμήσεις θέλουν την τιμή που θα δώσουν οι μεγάλες εταιρείες να κινείται κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο, στα περσινά δηλαδή επίπεδα. Στην περιφέρεια πάντως θα είναι λίγο ακριβότερο. Ο πρόεδρος των Πρατηριουχών Υγρών Καυσίμων, Θανάσης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στην εκκίνηση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, αν και ακόμα, όπως είπε, το ενδιαφέρον εξαιτίας των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν και της ακριβής τιμής εκκίνησης είναι υποτονικό. Ο κ. Παπαδόπουλος, ερωτηθής για την τιμή και για το αν θα υπάρξει διαφοροποίηση προς τα κάτω, εξήγησε ότι εξαρτάται από τις εταιρείες που είναι πιθανό να δώσουν έκπτωση εξαιτίας των υπερκερδών που έχουν σημειώσει την προηγούμενη χρονιά. Η τιμή του με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε περίπου θα ξεκινήσει στο 1,40. Αντίθετα με, και πέρσι με την ίδια τιμή έχει ξεκινήσει ξανά, αλλά ήταν και η επιδότηση των εταιριών, ήταν και η επιδότηση του συναντλία που ήταν όλα αυτά. Φέτος είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση ότι θα υπάρχει επιδότηση συναντλία ή αν οι εταιρείες δώσουν κάποιο μπόνους, κάποια χρήματα επί της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. Πιστεύω ότι από απόψε μέχρι αύριο το πρωί θα έχουμε πλήρη εικόνα σε όλα τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν ο κόσμος που θα ξεκινήσει, έχετε παρακινητικότητα ή αναμένει ο κόσμος, γιατί ακόμα και όχι, είναι πάρα πολύ όχι, όχι, δεν υπάρχει κινητικότητα, γιατί με θερμοκρασίες 25 και 26 βαθμούς είναι δύσκολο να εφοδιαστεί, γιατί και ο κόσμος έχει αυτή τη στιγμή τη ανέχεια των χρημάτων να μπορεί να, λόγω της αύξησης των υπολείπων προϊόντων, οπότε κοιτάει να πάει όσο πιο πίσω μπορεί, πώς να διευκολυνθεί καλύτερα. Όλοι μας βασικά έχουμε μία τέτοια άποψη για αυτό το θέμα. Οπότε λίγο στα ορεινά σημεία της περιοχής μας, αυτοί έχουν λίγο κινητικότητα, ζητάνε λίγο πετρέλαιο και λίγες ποσότητες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, τη τιμολογιακή πολιτική στην πορεία. Εσείς αναμένετε, μου είπατε ότι απόψε το βράδυ ενδεχομένως να έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το αν θα υπάρξει κάποια επιδότηση ή αν θα υπάρξει κάποιο μπόνους από τις εταιρείες. Από τις εταιρείες περιμένουμε, αν σε περίπτωση από τα υπερκέρδη που είχαν, αν φιλοτιμηθούν και πούνε ότι δίνουμε μία επιδότηση και εμείς από αυτά τα οποία έχουμε βγάλει. Από κρατική επιδότηση, εκτός αυτή η οποία υπάρχει και δίνεται κάθε χρόνο, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να δώσουμε και 2-3 πρακτικές συμβουλές, γιατί εκεί ο κόσμος δεν θα προμηθευτεί ενδεχομένως αύριο πετρέλαιο. Ναι. Να περιμένει, αλλά να δώσουμε 2-3 πρακτικά πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του ο καθένας όταν θα έρθει να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης. Και το βασικότερο απ' όλα είναι να ξεκινήσει με τον καθαρισμό του καυστήρα. Ο καθαρισμός του καυστήρα σημαίνει καλύτερη καύση και πιο λίγο πετρέλαιο. Ως προς το θέμα των παραλαβών, να προσέχουν στο θέμα της, να μετράνε τις δεξαμενές τους, να έχουν σίγουρη την κατάσταση ότι αυτή η δεξαμενή που είναι ένα επί ένα, ότι θα πάρει 1000 και λίγο πετρέλαιο όπως πραγματικά γίνεται, να συνεννοούνται με τον επιχειρηματία ο οποίος θα τους φέρει το πετρέλαιο, να προσπαθούν να παίρνουν πετρέλαιο από τους ανθρώπους που τους γνωρίζουν και τους ξέρουν και τους έχουν εμπιστοσύνη.